Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Σταύρος Καφούνης, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας. Το συζητούσαμε και χτες, Σάββατο, σήμερα Κυριακή 25 Οκτωβρίου, ότι ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Άνοιξε λοιπόν η πλατφόρμα την Παρασκευή. Υπενθυμίζεται ότι το ύψος της ενίσχυσης για κάθε δικαιούχο είναι από 5.000 μέχρι 50.000 και η περίοδος υποβολής των αιτήσεων μέχρι τις 20 Νοεμβρίου. Για να υποβάλλετε τώρα την αίτηση, και θα μας πει ο πρόεδρος ποια είναι τα κριτήρια, στο www.ependisis.gr, κάθετος MIS. Πρόεδρε, καλό μεσημέρι Κυριακής από τον Real FM 97,8. Ήγκηκεν η ώρα που λένε, έφτασε η ώρα για το πρόγραμμα να πάρει λεφτά ο κόσμος. Τι γίνεται, πώς είμαστε? Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για άλλη μια φορά για τη φιλοξενία. Πραγματικά η ώρα είναι εδώ. 200 εκατομμύρια ανακοινώσαμε με μεγάλη μας χαρά ότι θα μπορέσουν να διατεθούν για τους συναδέλφους της Αττικής. Τα κριτήρια είναι τρία βασικά. Είναι η κερδοφορία του 19, το προσωπικό που διαθέτει η κάθε επιχείρηση και η πτώση τζίρου. Τα μηνύματα που παίρνουμε μέχρι τώρα δυστυχώς δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστα για τους συναδέλφους. Μέσα από τα κριτήρια αυτά, με μεγάλη μου λύπη, βλέπω ότι περιορίζονται οι... Ποιοι κόβονται και για ποιο λόγο, πρόεδρε, ποιοι κόβονται? Κόβονται πάρα πολλές μικρές επιχειρήσεις λόγω του ότι πρημοδοτείται ο αριθμός του προσωπικού, άρα σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις με περισσότερο προσωπικό έχουν μια ευνοϊκή μεταχείριση. Μάλιστα. Και επίσης υπάρχει και κερδοφορία του 19, που να μην ξεχνάμε ότι ακόμα και νοικοκύριδες δεν μπόρεσαν να έχουν κέρδη το 19. Βλέπουμε μια μεγάλη ανασφάλεια και αμφιβολία. Εγώ λαμβάνω πάρα πολλά τηλεφωνήματα και ξέρω ότι... Τι λένε, ναι. Αν πρέπει να καταθέσουν την αίτησή τους ή όχι, γιατί θεωρούμε ότι η βαθμολογία, μια προβαθμολογία που βγαίνει, δεν τους ευνοεί. Η πραγματικότητα είναι αυτή που λέμε και γι' αυτό εμείς προχωρήσαμε στην επόμενη κίνηση. Αυτό υπάρχει, τρέχει. Εγώ συμβουλεύω τους πάντες να καταθέσουν την αίτησή τους. Ποτέ δεν ξέρουμε πόσοι και ποιοι είναι αυτοί που τελικά θα μπορέσουν να ευνοηθούν από αυτή την επιδότηση. Να μην ξεχνάμε ότι τα λεφτά αυτά δεν είναι δάνειο, είναι επιδότηση, άρα δεν θα ζητηθεί η επιστροφή τους. Ναι, ένα λεπτό. Πρόεδρε, έμαθα όμως, μας το έλεγε ο κύριος Βούκας, ο φοροτεχνικός, εχθές. Ναι, μεν δεν θα ζητηθούν τα χρήματα πίσω, είναι μη επιστρεπτέα, αλλά πρέπει να τα καταναλώσεις, πρέπει να τα ξοδέψεις και να παρουσιάσεις και τα αντίστοιχα τιμολόγια σε έξοδα της επιχείρησής σου. Ισχύει. Αυτό είναι σωστό και το θεωρούμε δεδομένο ότι αυτό γίνεται. Ναι, δεν είναι να τα πάρουμε και να πάμε διακοπές ή να πάμε ένα διαταχή. Είναι για να δουλέψει μια επιχείρηση. Αυτό θέλουμε, γι' αυτό προσπαθούμε και αυτός είναι πάντα ο στόχος μας. Τα χρήματα που θα δοθούν να κρατήσουν ζωντανές επιχειρήσεις, θέσεις εργασίας. Αυτό το θεωρώ δεδομένο. Όποιος δεν το κάνει, σαφώς και έχει πράξει. Θα τα επιστρέψει για το ποσό που δεν τα κάνει, έτσι δεν είναι? Προφανώς και έτσι πρέπει. Αυτά είναι χρήματα για να κρατήσουν ζωντανές επιχειρήσεις. Δεν είναι για να πάμε βόλτα. Μακάρι να είχαμε τέτοιες δυνατότητες. Τώρα, η πραγματικότητα είναι αυτή, όπως την είπα. Θεωρώ ότι καλό είναι να καταθέσουν όσοι τουλάχιστον δούμε μέσα από αυτόν τον προέλεγχο ότι έχουν μια σχετικά σωστή βαθμολογία. Δεν θέλω να πω νούμερο για να μην πάρω κάποιον στο. Ναι. Να μην παρασύρουμε κάποιους. Ωραία. Αυτό που έχει ουσία τώρα είναι ότι εμείς αυτό που κάνουμε, και θα ήθελα να το πω μέσα από τη συχνότητά σας, για άλλη μια φορά να πούμε ποιο είναι το επόμενο βήμα. Το επόμενο βήμα είναι ότι με τον Περιφερειάρχη είμαστε σε επικοινωνία να δούμε αν μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα δεύτερο στοχευμένο πρόγραμμα για μικρούς. Νομίζω ότι αυτό θα χρειαστεί και ξέρω ότι ο Περιφερειάρχης ακούει και είναι πάντα θετικό στη στήριξη των μικρών επιχειρήσεων. Άρα αυτό είναι το ένα κομμάτι. Και θέλω να σας πω ότι την Παρασκευή που πέρασε είχα μια συνάντηση με τη διευθύνοντα σύμβουλο της Αναπτυξιακής Τράπεζας, όπου συμφωνήσαμε να δημιουργηθεί άμεσα ένα χρηματοδοτικό προϊόν που θα υποχρεώνει, επαναλαμβάνω, υποχρεώνει τις τράπεζες, μάλλον και δεσμεύει τις τράπεζες να δίνουν ένα μεγάλο ποσό από αυτό του δανείου του COVID-19 σε πολύ μικρές επιχειρήσεις. Και όταν λέμε πολύ μικρές επιχειρήσεις, εγώ απέτυχα να μπει ένα όριο τζίρου. Το όριο τζίρου αυτό, κατά τη γνώμη μου, δεν πρέπει να ξεπερνά τις 250.000 ευρώ και να πρημοδοτεί μικρούς νοικοκύριδες που έχουν ανάγκη ένα δάνειο από την τράπεζα και η τράπεζα αυτή τη στιγμή δεν τους βλέπει. Και η τράπεζα, ναι, μπράβο, πολύ ωραία πρωτοβουλία και της διευθύνουσας της Αναπτυξιακής Τράπεζας και δική σας. Είμαι εξαιρετικά χαρούμενος, γιατί
με άκουσε και πραγματικά είδα ότι καταλαβαίνει τι λέμε. Ένα μεγάλο ποσό έχει διατεθεί ήδη στην οικονομία. Πολλά δισεκατομμύρια υπάρχουν, αλλά δεν έφτασαν στους πολύ μικρούς. Έχουν ανάγκη πολύ μικροί και πρέπει να το κάνουμε. Τι επιτόκιο θα έχει αυτό το δάνειο, αν τελικά δοθεί και εγκριθεί και δοθεί? Θα κινηθεί στα επιτοκιακά επίπεδα του δανείου COVID-19, του δανείου που τα οποία ήδη κινούνται στις μικρές επιχειρήσεις. Θα είναι σε πολύ χαμηλά επιδοτούμενα επιτόκια. Άρα, πρόεδρε, κύριε Καφούνη, φίλε πρόεδρε, διαπιστώνω ότι έχεις εντοπίσει, έχεις εστιάσει στη μεγάλη ανάγκη, είτε με το πρόγραμμα της περιφέρειας που τρέχει και πρέπει να τρέξει ένα δεύτερο και να διευρυνθεί, είτε με τα δάνεια COVID της Αναπτυξιακής Τράπεζας που συζητήσατε με τη διευθύνουσα, έχεις εστιάσει στις μικρές επιχειρήσεις. Εντοπίζουμε το πρόβλημα λοιπόν στις μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες σε αυτή τη φάση δεν έχουν τα προνόμια των πιο μεγάλων επιχειρήσεων που παίρνουν μέρος των 200 εκατομμυρίων ευρώ από την περιφέρεια. Πολύ σωστά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι αδικία. Καλά κάνετε και το κοιτάτε και με τον Περιφερειάρχη και με την διευθύνουσα Σταύρο Καφούνη, γιατί είναι αδικία οι μικρές επιχειρήσεις να είναι εκτός και να είναι οι άλλες με περισσότερο προσωπικό και μεγαλύτερα κέρδη το 2019. Τα επαναλαμβάνω για να τα καταλαβαίνει και ο κόσμος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό προσπαθούμε. Την επόμενη εβδομάδα θα ζητήσω μια συνάντηση με το Υπουργείο Ανάπτυξης, με τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Τσακίρη. Νομίζω ότι και από εκεί θα έχουμε θετική ανταπόκριση, γιατί είναι άνθρωποι που καταλαβαίνουν και ακούνε. Πιστεύω έχουμε μια σχετική αισιοδοξία και νομίζω ότι σύντομα θα μπορέσουμε να ανακοινώσουμε αυτό που πάντα έλεγα: λίγα χρήματα σε πολλούς. Το οποίο είναι μια πρόταση που λέει πολλά. Αυτό θέλω να πετύχουμε. Το έχουμε ανάγκη. Είναι καλό για όλους. Είναι καλό και για τους μεγάλους. Και εμείς το λέμε αυτό και στη διαφήμιση, πρόεδρε, να ξέρεις. Ότι μην υποτιμάς και το μικρό. Όπως εσείς δεν υποτιμάτε τώρα και θέλετε να δώσετε χρήματα στους πολλούς που, που έχουν μικρότερα εισοδήματα, εννοώ, έτσι. Έτσι και εμείς λέμε, δικαίωμα έχουν και στη διαφήμιση, γενικά αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να τους κοιτάμε, στη διαφήμιση και στην προβολή του προϊόντος τους και των υπηρεσιών τους και πιο μικρές επιχειρήσεις. Θέλω να πω ότι αυτούς τους ανθρώπους γενικά, και όχι μόνο με μικρό προσωπικό, όλοι πρέπει να τους κοιτάμε και με μηδενικό προσωπικό. Ο κύριος Αμπελιώτης είχε πει, ακόμη και χωρίς προσωπικό επιχειρήσεις πρέπει να μπουν σε αυτή τη μορφή τα μη επιστρεπτέα δάνεια που δίνονται, τα μη επιστρεπτέα ποσά που δίνονται από την περιφέρεια. Απόλυτα σύμφωνος σε αυτό. Έτσι πρέπει να γίνει. Εκκρεμεί να δούμε αν θα μπορέσουμε να δούμε ένα νέο προϊόν από την περιφέρεια να κατευθύνεται σε ανθρώπους χωρίς προσωπικό με μικρού τύρου. Νοικοκύριδες, επαναλαμβάνω. Μπράβο, το είπατε πολλές φορές. Πριν την κρίση ήταν ρυθμισμένοι. Είναι σωστοί άνθρωποι και οι οποίοι θέλουμε να είναι κοντά μας και αύριο. Και το ίδιο ελπίζω να υποχρεώσουμε και τις τράπεζες. Αν το πετύχουμε αυτό, πραγματικά θα αισθανθώ ιδιαίτερα ευτυχής που θα έχουμε συνεισφέρει. Μπράβο, μπράβο πάντως που και σας ακούω και το κάνετε συνέχεια. Αγωνίζεστε. Μάχεστε αυτή την περίοδο στο να πάνε χρήματα, ξαναλέμε, στις επιχειρήσεις που είτε δεν έχουν προσωπικό είτε έχουν λίγο προσωπικό και αυτή τη στιγμή είναι σε μειονεκτικότερη θέση έναντι των επιχειρήσεων που και εκείνες έχουν πληγεί βέβαια λόγω COVID, αλλά έχουν περισσότερο προσωπικό και έχουν περισσότερα προνόμια αυτή την περίοδο. Ακριβώς έτσι είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό πρέπει να πετύχουμε και νομίζω ότι όλοι πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας προς αυτή την κατεύθυνση ώστε να πάμε παρακάτω. Πάντα λέω ότι υπάρχει παρακάτω, αλλά πρέπει να περάσουμε όλοι μαζί τη στενοπού. Εμείς δεν χρειάζεται να πούμε για μια ακόμη φορά ότι το παρακολουθούμε και όποτε χρειάζεται σας βγάζουμε στον αέρα για να μας πείτε τις εξελίξεις γύρω από τα θέματα αυτά χρηματοδότηση των μικρών επιχειρήσεων. Οπότε αυτό θα κάνουμε και την επόμενη και τη μεθεπόμενη εβδομάδα αν χρειαστεί, κύριε Καφούνη. Να είστε καλά. Δεν χρειάζεται να πω πόσο σημαντική είναι η βοήθειά σας για να επικοινωνούμε όλα αυτά που κάνουμε με τον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Ευχαριστούμε, κύριε Καφούνη. Γεια σας.